Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο PlanASvisor. Το κάλιο αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στην καλλιέργεια της Αιγιάς και είναι το δεύτερο σε σειρά μακροστοιχείο που συναντάμε συχνότερα σε έλλειψη μετά από το άζωτο. Πού συνεισφέρει λοιπόν το κάλιο? Το κάλιο συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες των δέντρων, όπως τη μεταφορά και το μεταβολισμό των υδαταθράκων, αλλά και σε διάφορες ενζυμικές διεργασίες. Η επάρκεια καλίου έχει δείξει ότι προσδίδει σημαντική ανθεκτικότητα στα δέντρα, κυρίως σε αβιωτικούς παράγοντες, όπως είναι το ψύχος και η ξηρασία. Το κάλιο, όπως είναι γνωστό, αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών, αυξάνοντας το ποσοστό της σάρκας και το ποσοστό της περιεκτικότητάς του σε λάδι, ενώ βοηθάει πολύ στην ομοιόμορφη ορίμανση. Τέλος, εκτός από την αύξηση της απόδοσης, βελτιώνει και την ποιότητα του ελαιολάδου όσον αφορά τα λιπαρά οξέα και τις φενόλες. Όσον αφορά το μέγεθος της καρποφορίας, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, δεν επηρεάζεται σημαντικά από το κάλιο, όπως επίσης και η ανθοφορία, η οποία επηρεάζεται αρνητικά μόνο σε ακραίες ελλείψεις. Τα συμπτώματα της έλλειψης καλίου εμφανίζονται στα φύλλα, τα οποία εμφανίζουν κίτρινους μεταχρωματισμούς, χλωρώσεις και νεκρώσεις στις κορυφές, οι οποίες εμφανίζονται σε έντονες ελλείψεις. Η έλλειψη καλίου προκαλεί έντονη μικροφιλία, ξύρανση κλάδων και μικροκαρπία. Αμμώδη εδάφη όπως και πολύ όξινα εδάφη με pH μικρότερο του 5,5 ευνοούν την έλλειψη καλίου, όπως επίσης και σε αργυλώδη εδάφη το κάλιο έχει πολύ μικρή κινητικότητα έως και αδρανοποίηση. Λοφώδεις και επικλινείς κτήματα μπορεί να παρουσιάσουν κάποια ευαισθησία. Σε περιπτώσεις υψηλών επιπέδων καλίου, μειώνεται σημαντικά η διαθεσιμότητα του μαγνησίου, οπότε χρειάζεται μία προσοχή σε αυτό, όπως επίσης και του ασβεστίου, ενώ συμβαίνει και το αντίθετο. Τώρα, πότε ρίχνουμε το κάλιο και σε τι μορφές? Οι μεγαλύτερες ανάγκες των ελαιόδεντρων σε κάλιο βρίσκονται στο διάστημα της ανάπτυξης του καρπού και της αύξησης της ελαιοπεριεκτικότητάς τους, δηλαδή το διάστημα Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου. Με βάση τις ανάγκες λοιπόν, αλλά και την κινητικότητα του καλίου, προσθέτουμε επιφανειακά το κάλιο τους μήνες Νοέμβριο έως Ιανουάριο, ανάλογα με το ύψος των βροχών που αναμένεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, στην Κρήτη, όπου δεν αναμένονται υψηλές βροχοπτώσεις, καλό είναι να το δίνουμε τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου. Μπορούμε επίσης σε ποτιστικούς ελαιώνες να προσθέσουμε το 10% της συνιστόμενης ετήσιας ποσότητας με υδρολίπανση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Διαφυλικά το δίνουμε προς τα τέλη Αυγούστου αλλά κυρίως τον Σεπτέμβριο, όπου δύο εφαρμογές με την κατάλληλη ποσότητα καλίου, σύμφωνα με τις αναλύσεις μας, έχουν δείξει σημαντικά αποτελέσματα στην αύξηση του βάρους του καρπού και της περιεκτικότητάς του σε λάδι. Οι μορφές καλίου που χρησιμοποιούνται στην επιφανειακή λίπανση είναι το καλιομαγνήσιο, γνωστό ως πατενκάλι, το οποίο είναι ορυκτό και είναι 100% βιολογικό και συστήνεται ενσωμάτωσή του για καλύτερα αποτελέσματα, όπως και το θηϊκό κάλι σε μορφή 0050, ενώ πιο υποδιέστερη επιλογή είναι το χλωριούχο κάλιο, το οποίο το αποφεύγουμε λόγω χλωρίου. Η χρήση θηϊκού κάλι και θηϊκού καλιομαγνήσιου έχει δείξει αύξηση της περιεκτικότητας του αζότου στα φύλλα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την υδρολίπανση, χρησιμοποιούνται λιπάσματα όπως νητρικό κάλιο, θηϊκό κάλιο, κρυσταλλικό και χουμικό κάλιο, ενώ διαφυλικά θηϊκό κάλιο και χουμικό. Όσον αφορά το πόσο ρίχνουμε, ακολουθούμε πάντα τη φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση
και αναλόγως πράττουμε. Η περιεκτικότητα του καλείου στα φύλλα σε επιθυμητά επίπεδα πρέπει να είναι 0,7 έως 0,9% σε φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, η οποία γίνεται το χειμώνα μετά τη συγκομιδή. Κάτω από 0,5% θεωρείται τροφοπαινία, ενώ 0,5 έως 0,7% σχετική έλλειψη. Πάνω από 0,9% έχουμε περίσσια καλείου και πάνω από 1,1% θεωρούμε ότι έχουμε τοξικότητα. Σε περιπτώσεις τροφοπαινίας κάτω του 0,3% συνιστάται προσθήκη 3 έως 7 κιλών καλείου ανάλογα με την παραγωγή που είχαμε, την παραγωγή που αναμένουμε και το μέγεθος των δέντρων. Σε 0,3 έως 0,5 συγκεντρώσεις συστήνεται εφαρμογή 2 με 5 κιλών καλείου, σε συγκέντρωση 0,5 έως 0,7% από 750 γραμμάρια έως 1,5 κιλό, ενώ σε επιθυμητή συγκέντρωση καλείου εφαρμόζουμε 500 γραμμάρια έως 1 κιλό μόνο όταν αναμένουμε παραγωγή. Όταν λέμε 1 κιλό καλείου σημαίνει 2 κιλά θηϊκό κάλι 0,050 ή 3 και κάτι κιλά πατενκάλι 0,030, αν κάνουμε μόνο επιφανειακή λίπανση. Σε περιπτώσεις περίσσιας καλείου φυσικά δεν απαιτείται καμία προσθήκη καλείου. Σε περιπτώσεις παραγωγών που δεν κάνουν αναλύσεις φύλων, λαμβάνουμε υπόψη την παραγωγή των δέντρων σε κιλά καρπό. Ένα δέντρο που έκανε 50 έως 60 περίπου κιλά καρπό, κατανάλωσε περίπου 500 γραμμάρια καλείου για τον καρπό που έκανε και γύρω στα 300 με 350 γραμμάρια για τη φυλλική και τη βλαστική του επιφάνεια. Αυτό σημαίνει κατανάλωση γύρω στα 800 γραμμάρια καλείου ανά δέντρο, τα οποία θα πρέπει να τα καλύψουμε αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις. Προσπαθούμε όμως πάντα να έχουμε μια φυλλοδιαγνωστική ανάλυση στα χέρια μας, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, και επιθυμητά μετά τη συγκομιδή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε στοχευμένες λιπάνσεις και να μειώσουμε αρκετά το κόστος παραγωγής. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!